Αναμένοντας τις αποφάσεις της κυβέρνησης και μετά την επαφή που είχαμε σήμερα το πρωί με τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα είναι πανελλήνιο, δεν μπορεί να βγάλει αποτελεσματικά μέτρα για την Πάτρα, αλλά περιμένει τις εξελίξεις και θα μιλήσουμε περίπου σε 10 μέρες πάλι με τα καινούργια μέτρα, εμείς θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σε μερικά θέματα που αφορούν άμεσα τον κλάδο το δικό μας, που είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Το πρώτο είναι ζητάμε ευελιξία σε καρδιακές σχέσεις, γιατί αν ο τζίρο μας τώρα έχει μειωθεί στο 80%, εάν μηδενίσει, δεν θα μπορέσουμε να συντηρήσουμε το προσωπικό μας. Εκεί θέλουμε μια ευελιξία, γιατί όπως καταλαβαίνετε, είμαστε μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν δυνατότητα για ένα-δύο μήνα να πληρώσουμε 10, 20, 30 άτομα. Δεύτερο, ζητάμε τις οφειλές, τις βεβαιωμένες οφειλές και τις δόσεις προς το δημόσιο, ενώ εφορία και ΕΦΚΑ, να μην κινδυνεύουν να χάσουν τις ρυθμίσεις μας. Κάθε δόση που δεν πληρώνεται τώρα, αυτήν την περίοδο, αυτούς 2-3 μήνες, όσο το κακό, να πηγαίνει στο τέλος. Θα βρεθούν επιχειρήσεις που έχουν κρατήσει 60 μήνες, γιατί τόσο πρέπει να 100 δόσεις. Μια καλή συμπεριφορά πάνω στο κράτος και θα χάσουν χάνοντας τις ρυθμίσεις, θα βρεθούν τεθειμένες ανεπανόρθωτα. Μιλάω για τεθειμένες οφειλές, εφορία και ΕΦΚΑ. Ενίκεια είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα γιατί εμπλέκονται τρίτοι. Δεν ξέρω αν μπορεί το κράτος να πει στους άλλους, σε κάποιον ιδιώτη, μη ζητήσει λεφτά. Μπορεί να ζητήσει ή να νομοθετήσει με κάποιο τρόπο να μην γίνονται εξώσεις αυτό το δίμηνο. Και τρίτα, οι τράπεζες. Όποιοι έχουν οφειλές στις τράπεζες, να πάει να ισχύσει το ίδιο με τις δόσεις, να πηγαίνει στο τέλος. Αυτά είναι τα άμεσα που ζητάμε, γιατί νομίζουμε ότι μπορεί να αποκλείσουν ανεπανόρθωτη βλάβη.